Θέλω να πάμε στο πιο προσωπικό σου κομμάτι. Ένα κομμάτι που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε. Με τη σύζυγό σου μετράτε πάρα πολλά χρόνια που είστε μαζί, με τη Μαρή. Γενάρη του 2010 γνωριστήκαμε. 14 χρόνια τώρα. Σχεδόν, ναι. Σχεδόν. 14 χρόνια. Ναι. Ήταν έρωτας μεγάλος. Με την πρώτη ματιά, όχι. Άλλος πως ξεκίνησε, κι αλλού κατέληξε. Ναι. Φίλε, είναι καλά. Περνούμε καλά. Υπάρχουν δυσκολίες που περνούμε, ας πούμε, λίγο όπως πολύ. Όπως όλα τα ζευγάρια. Όπως όλα τα ζευγάρια. Τι ήταν αυτό το κάτι που είχε η Μαρή, που δεν είχαν οι προηγούμενες σχέσεις σου, που ρε παιδί μου σου είπε, ωραία, με αυτή τη γυναίκα που θα κάνω, θα παντρευτώ και θα κάνω οικογένεια. Όταν ήρθαμε πιο κοντά, όταν πλέον έπιαμε έτσι εις βάθος κάποιες συζητήσεις προσωπικές, συγκινήθηκα από αρκετά πράγματα από τη ζωή της Μαρής, που πέρασε. Και ξέρω ότι τα πράγματα γίνονται έτσι μαγικά. Αυτόματα, ναι. Αυτόματα. Η Μαρή από προηγούμενο γάμο ή από προηγούμενη σχέση, εσύ θα μου πεις, απέκτησε ένα γιο. Ναι. Στρατιώτης είναι αυτή τη στιγμή. Ναι, ήταν 5 χρονών, είναι του 2005 ο Αλέξανδρος μας, τώρα στρατιώτης. Σήμερα το πρωί πήρα τον εισιστάσιο του λεωφορείου για να πάει στο στρατό. Που ουσιαστικά τον μεγάλωσες εσύ. Ναι, τον μεγάλωσα μαζί. Αλλά την πατρική φιγούρα τη γνωρίζει μέσα από τα μάτια τα δικά σου. Προφανώς. Mm-hmm. Ναι. Πώς ήταν αυτό για σένα? Τάσο μου, εντάξει, ήταν. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή. Ήταν έτσι λίγο σοκ. Δηλαδή, ένιωθα αρκετά λίγο και πάρα πολλά μπερδεμένος. Λέω. Και όταν το πράγμα σοβάρεψε με την Μαρίντζα, λέω πάμε, δεν είναι απλά περνούμε καλά, πάμε σε κάτι πιο σοβαρό, πρέπει να το δω ότι... Μιλάμε σοβαρά. Μιλάμε σοβαρά, διότι υπάρχει ένα μωρό. Ακριβώς. Τώρα ένα μωρό 5 χρονών. Να δει ότι μπαίνει στη ζωή της μαμάς του. Ένας άντρας και να παίρνει τη θέση του παπά του κατά κάποιον τρόπο, σκέφτου ότι ναι. Ναι. Δύσκολο. Και έρχεται στη ζωή σας πριν 7 χρόνια η κόρη σας, για πες μου. Η ψυχούλα μου. Εντάξει, είναι θέλη μου. Είναι 7 χρονών. Ευτυχώς μου μοιάζει. Μοιάζει της μάμας. Ήταν έρωτας μεγάλος με την κόρη. Όπα, είναι, δηλαδή κάποιες φίλες μου, φίλοι μου που ελαλούσαν μου πάντα, ρε, που να γίνεις παπάς, να καταλάβεις. Εγώ ποτέ ήμουν, ας πούμε, με τα μωρά. Καταρχάς δεν περίμενα, ποτέ μου εγώ δεν είδα σοβαρά το χάμο, την οικογένεια, τα παιδιά. Ήσουν ελεύθερο πνεύμα, ρε παιδί μου. Ναι, πολλά έτσι, open mind, ναι. Ο Αλέξανδρος πώς δέχτηκε την Νεφέλη, τον ερχομό της Νεφέλης? Κοίτα, ήταν πιο μεγάλος, το 16 που ήρθε, που γεννήσαμε την Νεφέλη, λατρεύει τη. Αν σε ρωτούσα αν είσαι ευτυχισμένος με τη ζωή σου αυτή τη στιγμή, τι θα μου έλεγες? Αυτή τη στιγμή είναι δεδομένη τώρα, τσιπούκ. Δεν είμαι τόσο όσο μπορεί να ακουστεί λένε εγωιστικό, όσο θα ήθελα να είμαι. Δηλαδή, λείπει μου η δουλειά μου. Λείπει μου η δουλειά μου. Άρα, λείπει μου η ηθοποιία. Θέλω να δουλέψω. Θέλω να κάνω θέατρο. Θέλω να κάνω τηλεόραση, να επιστρέψω στην τηλεόραση. Θέλω να επιβιώνω, ρε αδερφέ, που τούν το πράγμα.